κάνει λειτουργήμα και όχι επάγγελμα, δεν αξίζει να λες καλά λόγια. Θα πρέπει να τον μνημονεύουμε καθημερινώς, όπως ζητάμε να μας μνημονεύουν οι ιερωμένοι στις προσευχές τους. Όπως κράζουμε πολλά πράγματα τα οποία δεν μας αρέσουν. Θα πρέπει σε έναν άνθρωπο με κεφαλαία γράμματα, όπως ο Παπαχρήστος, ο οποίος έχει και μια οπαδική προτίμηση την οποία δεν έκρυψε ποτέ, εντάξει, ο οποίος κάνει ένα έργο πραγματικά θεάρεστο στα δικά μου τα μάτια, ανθρώπινο για τα δικά σου τα μάτια, το οποίο δεν το κάνουν πολλοί άλλοι, έχει βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά να ξεφύγουν από τη μάστιγα των ναρκωτικών, αφιερώνοντας χρόνο από την οικογένειά του και από οτιδήποτε άλλο, για να είναι δίπλα σε αυτά τα παιδιά, και πολλά παιδιά έχουν να λένε για τον ίδιο, και κυρίως κάνει τώρα μία ενέργεια σε συνεργασία με το Δήμο. Εγώ σε καθώς... είπα αυτά, θα πει εκείνος. Για τα παιδάκια είναι. Εγώ έχω δει. Μπορώ να ολοκληρώσω. Κάνε εντύπωση. Καλή ότι είναι γνωστό, μου αρέσει αυτό. Μ' αρέσει αυτό. Παπαχρήστο, να του δώσω μία τώρα ειλικρινά, ή να την αφήσω για μετά, αφού κλείσουμε το. Να τελειώσω, τι θα κάνει. Μια ώρα να τελειώσει. Έτσι γίνονται αυτά. Μια ώρα. Έτσι γίνονται αυτά πράγματα. Καλά. Να πω ότι έχει ξεκινήσει μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια, καθώς βοηθά στο να σητίζονται παιδιά οικογενειών οι οποίες δεν έχουν οικονομική δυνατότητα, σε συνεργασία με τον Δήμο. Αυτό είναι. Καταρχήν, παπά μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε? Τιμή μου και χαρά μου που επικοινωνώ μαζί σας. Μίλησα προθέστε με τον Κωστή. Με αυτό και το να πω την αλήθεια. Όχι. Να πω την αλήθεια ότι τον συγχώρεσα μέσα από την καρδιά μου με αυτό το μικρό λατάκι το οποίο έγινε προθέστε στην εκπομπή. Γιατί μικρό? Τεράστιο λάθος είναι, παπά μου, γιατί το λες μικρό? Έλα, μωρέ, δεν πειράζει. Συγγνώμη, να ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα. Δηλαδή, κάνεις έναν τρομερό αγώνα με παιδιά τα οποία κυρίως ασχολούνται με τα. Έχουν πέσει στη μάστιγα των ναρκωτικών. Σε επηρεάζει η οπαδική της προτίμηση, ευθέως? Όχι, φυσικά. Τώρα, αυτό, η οπαδική προτίμηση είναι για το καλαμπούρι και το αλάτι της ζωής και το πιπέρι. Όλα τα υπόλοιπα τώρα, πρέπει να δεις εδώ τι ωραία κάνουμε τις βαφτίσεις. Θα μου πει ο ένας, εγώ παπά είμαι ΠΑΟΚ, ο άλλος είναι Ολυμπιακός, ο άλλος είναι Παναθηναϊκός, ο παπάς μπορεί να είναι ΠΑΟΚ και η γυναίκα να είναι Άρης και ο νουνός να είναι Ολυμπιακός. Ο λαθάκι το βάζει λίγο παραπάνω. Να είναι, και εκεί καθόμαστε και καλαμπουρίζουμε και το τώρα το άνθρωποι είναι. Το παιδί που ήρθε να με δει τώρα εδώ να συζητήσουμε για εξομολόγηση είναι φανατικός Ολυμπιακός. Εδώ μπροστά μου τον έχω. Δηλαδή, σοβαρά μιλάς? Δεν θα τον αφήσει να κοινωνήσει για τον επόμενο μήνα. Αυτό είναι σοβαρό παράπτωμα. Είναι σοβαρό παράπτωμα. Για πες, Πάντερ, τι κάνεις τώρα εσύ, γιατί εγώ μετά... Διακόψαμε την εξομολόγηση. Ναι, όχι. Όχι, τώρα ναι, είμαι σε ώρα εξομολόγηση. Ναι, τη διάκοψα τώρα για να κουβεντιάσουμε. Δεν πειράζει. Ημίχρονο. Έχουμε στήριξη οδιακή. Επειδή τώρα θα ακούνε και κάποιοι καχυτρεχείς, δεν διάκοψε την εξομολόγηση. Περιμένουν πολλά παιδιά πριν περάσει. Δεν πειράζει, ας λένε, κοίταξε, δεν με πειράζουν αυτά. Οι κουβέντες, αν έχουμε καλή διάθεση, φτάνουν σε καλό αποτέλεσμα. Εγώ θα πω το εξής, ότι περιπτώσει σαν το Παπαχρήστο και άλλους. Είναι μαύρα πρόβατα για τις Μητροπόλεις. Γιατί όμως. Γιατί σου είπα, εμείς είμαστε με την Εκκλησία, όχι με την Εκκλησία ΑΕ. Έχει διαφορά. Και δεν θέλω να πεις τίποτα από πάνω, γιατί αρκετούς μπελάδες έχεις βρει. Έτοιμος είμαι να πω, μην νομίζεις. Σταμάτα, σου λέω, θα τα πω εγώ για σένα. Εσύ δεν θα πεις. Υπάρχει η Εκκλησία και η Εκκλησία ΑΕ. Καλά, εμένα ούτως ή άλλως όταν πεθάνω δεν με διαβάζουνε. Πάτερ Χρήστο, άμα θα έρθει ο Παπαχρήστος, θα σου βάλει και τη σημαία του Άρης από πάνω. Για να είσαι ικανοποιημένος. Εντάξει, άιτε. Λοιπόν. Θα πω και καλά λόγια πόσο καλοί φίλοι ήμασταν. Μάλιστα. Λοιπόν. Πείτε μας λίγο για αυτό το οποίο θα κάνετε τώρα. Καταρχήν είναι κοινωνικό το θέμα. Εμείς τώρα κάνουμε εκπομπές και τέτοια, αλλά από κάτω τι γίνεται με τα παιδάκια? Για πες εκεί πέρα. Δεν έχουν να φάνε, λιποθυμάνε στα δημοτικά, κάτι τέτοια ακούω. Λοιπόν, κοίταξε Κωστή μου, αυτή τη στιγμή καταρχάς εδώ στα Ανατολικά έχουμε ήδη ξεκινήσει πολλά κομμάτια κοινωνικού έργου. Έχουμε δύο συσίτια. Φτάνουμε 6-7 χιλιάδες μερίδες το μήνα, τα οποία πάνε σπίτια. Μαγειρεύονται, περιποιούνται, κάνουμε και εθελοντές θα πάνε. 200 με 250 μερίδες ημερησίως δηλαδή. Βεβαίως. Και έχουμε σε ένα σημείο, έχουμε δύο κοινωνικά παντοπολία. Έχουμε δύο χώρους με ρούχα και παιχνίδια. Έχουμε ένα χώρο μεταναστευτική βιβλιοθήκη, στο οποίο σκεφτείτε τώρα, δέστε τώρα μια απλή κίνηση. Σκέφτηκαν κάποια παιδιά και με βοηθάει κόσμος, δεν είναι εγώ που το κάνω. Εγώ μεταξύ τους ανακατώνω τα πράγματα. Φεύγουν άνθρωποι και πάνε στο εξωτερικό, εγκαταλείπουν πίσω βιβλία. Δεκάδες βιβλία πολύ. Όλα αυτά τα βιβλία ή θα πεταχτούν στο καλάθι των αχρήστων,
στα σκουπίδια ή κάποιος τώρα τα μαζεύει. Σκεφτήκαμε λοιπόν και τα μαζεύουμε. Τα μαζεύουμε και πολλά από αυτά είναι αξιόλογα βιβλία. Να σου πω ένα αξιόλογο βιβλίο. Έρχεται ένας ο οποίος ο παππούς του ήταν από τα στελέχη του ΕΑΜ τότε, το περίφημο, το θρηλυκό ΕΑΜ. Και μου λέει, παπά μου, φεύγουμε Αυστραλία, τα βιβλία θα πεταχτούν. Ο παππούς ήταν στέλεχος του ΕΑΜ. Λέει, τα θέλεις? Λέω, και βέβαια τα θέλω. Ρε παπά, αυτά είναι του ΕΑΜ. Λέω, η ιστορία αυτού του τόπου γράφεται από όλες τις πλευρές. Και ήρθε και μου τα φέραν και τα έχω και λέω τώρα εγώ. Αυτά όλα θα πηγαίνουν χαμένα. Δεν είσαι και βιβλιοθήκη, έρχεται ο κόσμος, παίρνει και διαβάζει. Και προς τιμή τους έρχεται πολλοί κόσμος και διαβάζει. Και παιδάκια. Τώρα, να πω ένα άλλο. Βεβαίως. Και ξεκινήσαμε, τώρα είμαι στο κοινωνικό ιατρείο. Ένα κοινωνικό ιατρείο το οποίο έχει 26 ειδικότητες γιατρών. Και όλα αυτά χωρίς επιχορηγήσεις, ούτε από κράτος, ούτε από εκκλησία, ούτε από δήμους, ούτε από φορείς. Από δωρές. Και τώρα που κάναμε συνεργασία με το Δήμο, τους είπα... Για ποιο Δήμο μιλάμε, παπά μου, για να ξέρει ο κόσμος? Δήμο Θεσσαλονίκης, θα ξεκινήσουμε με το Δημοτικό Διαμέρισμα Τούμπας προς το παρόν. Μάλιστα. Και Δήμος Θερμαϊκού με τα παραθαλάσσια της περιοχής εδώ, Περαία, Αγία Τριάδα, Αγγελοχώρη, Επανομή. Χανιώνα, Επανομή και τέτοια, ναι. Μας δώσανε ήδη οι δάσκαλοι ποια παιδιά υποστηρίζονται. Και εμείς ξεκινάμε ή τέλος αυτής της εβδομάδας ή αρχές της άλλης να τους πηγαίνουμε κάθε μέρα ένα δεματάκι το οποίο θα μοιράζεται με διακριτικότητα. Εμείς δεν ξέρουμε ούτε τα παιδιά, ούτε τα ονόματα, ούτε τις οικογένειες, ούτε μας ενδιαφέρει. Εμείς θα τους πηγαίνουμε τα τρόφιμα και οι δάσκαλοι και ο διευθυντής θα μοιράζουν αυτά που πρέπει. Τα τρόφιμα, μάλιστα. Και έτσι γίνεται και μέχρι τώρα. Κανένας δεν ξέρει, δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα καλύτερα τα ονόματα των ανθρώπων. Ναι, αυτά ναι, δεν χρειάζεται να ξέρουμε περισσότερο. Πάντως, πάντα από την εποχή των παχιών αγελάδων του Πασόκ και εκεί και της Νέας Δημοκρατίας, από το Τσοβόλα εδώ στα όλα, φτάσαμε μέσα σε 30 χρόνια να γυρίσουμε το μάτς ανάποδα. Είναι αλήθεια, Κωστή, αλλά κάναμε όλοι πολλά λάθη όμως. Πιστεύω ότι υπάρχει. Και άμα θέλεις να σου πω τώρα, γιατί θέλω να σου το πω αυτό, να μην νομίζεις ότι δεν το λέω. Πρώτη-πρώτη από όλοι φταίξαμε εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Εμείς δεν δώσαμε καλή κατεύθυνση. Ξέρεις τι τραγικό είναι και ο άνθρωπος της Εκκλησίας να κρέμεται από τον πλούτο, από το χρήμα, από την ύλη, τη στιγμή κατά την οποία ο Χριστός μας είπε το χρήμα και την ύλη μαμονά. Και όμως και εμείς το κάναμε αυτό. Γι' αυτό και σήμερα δεν μας εμπιστεύεται πολύ ο κόσμος. Και εμπιστεύεται εκείνους που δεν μας έχουν λεφτά. Εμείς εδώ το σύνθημά μας είναι, και το λέω και τώρα δημόσια, δεν θέλω να μας φέρει κανένας ούτε δεκάρα ευρώ, ούτε δεκάρα. Να μας φέρουν ό,τι άχρηστα έχουν και εμείς θα τα κάνουμε χρήσιμα. Σε πραγματάκια, σε σκέψη, λούχα παπούτσια, μεγαλώνει το παιδί, τα δίνει. Παπούτσια, yeah. Σε τρόφιμα που περισσεύουν, σε. Και αυτό γίνεται προσφορά στον συνάνθρωπό μας. Διότι με τα χρήματα δεν... Τώρα με αυτό το πρόγραμμα δεν θέλουμε να επιδοτηθούμε από κανέναν. Θα μαζεύουμε πράγματα και με αυτά θα ταΐζουμε τα παιδιά. Φρέσκο μέλι, φρέσκο βιτάμ, το κρουασάν, την τυρόπιτα. Όλα αυτά, αλλά χωρίς να αγοράζουμε τίποτα. Πάτε Χρήστο, σε εταιρείες θα τα φρόνημα να απευθυνθείτε? Απευθυνόμαστε σιγά σιγά και όποια εταιρεία θέλει. Για ποια ενορία μιλάμε για να γνωρίζει ο κόσμος? Εμείς, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τώρα αυτό που θα ανακοινώσουμε αυτή τη βδομάδα, γιατί δεν έχω τελειώσει τις επισκέψεις, μας υποσχέθηκε ότι θέλει να συνεργαστεί για την περιοχή της Τούμπας και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Θα κάνω αύριο μια πρώτη κουβέντα, ξανά στα γραφεία, και αν βάλουμε, θα βάλουμε το χώρο που είναι το πολιτιστικό κέντρο της Τούμπας. Α, εκεί δίπλα, το υπόγειό, ναι. Του, ναι. Το υπόγειό του. Εκεί θα έχουμε 2-3 παιδιά κάθε μέρα, τα οποία θα υποδέχονται ό,τι τρόφιμα πάει ο κόσμος. Αυτά τα τρόφιμα θα τακτοποιούνται και θα επιστρέφουν στις οικογένειες των παιδιών και στα παιδιά για συσύνδεση. Ναι, δεν πρέπει να πειράνε τα παιδάκια. Είναι κακό, δεν πρέπει. Το σύνθημά μας, Κωστή, και είσαι μέσα σε αυτό, να το κάνουμε και καμπάνια. Αμέ. Από εδώ και πέρα να μην πεινάει κανείς. Αμέ, βέβαια, να μην πειράνε τα παιδάκια. Οι γέροι ας πεθάνουν, δεν με πειράζει εμένα. Σταμάτα, βρε. Τα παιδάκια, οι γέροι πεθάνουν. Όχι, δηλαδή, για την προτεραιότητα, οκ. Okay. Ναι, για την προτεραιότητα. Δηλαδή, ωραία, λοιπόν, πάμε. Κανένα παιδάκι να μην πεινάει. Να μην πεινάει, ναι. Να βρούμε ένα ωραίο σύνθημα και να αρχίσουμε να το βγάζουμε και προς τα έξω. Θα βγει και αυτό. Εγώ θέλω μόνο να μας ενημερώνει. Επειδή έχω το Διαβολίξ δίπλα μου, λοιπόν, θέλω να μου πεις το εξής. Ναι. Πώς πάμε από εθελοντές, γιατί τα ακούει και δεν τα πιστεύει.
Αυτή τη στιγμή οι εθελοντές που είναι εδώ, εάν μπει στη σελίδα μας, ναι, θα δεις ότι κάθε φορά μαγειρεύουν καινούργια πρόσωπα. Για πόσα άτομα μιλάμε? Άκου, άκου, άκου. Οι εθελοντές είναι κάθε φορά στο σύντο 5, 10, 15 άτομα. Οι εθελοντές, οι καταγεγραμμένοι είναι πάνω από 1000. Ακούς, Κωνσταντίνα. Εσύ πήγες ποτέ εθελοντής κόκκινη, που λες είσαι χριστιανός. Αν το πω, λοιπόν, ήθερε, λοιπόν, ήθερε μια Κυριακή να έρθει να μαγειρέψει την παρέα σας. Αυτό σαν να μαγειρέψει, θα δηλητηριάσει 50.000 κόσμο. Δηλαδή, εσύ θα τον βάλει αυτόν πάνω από κατσαρόλα. Να θα είναι η μοναδική μέρα που κάει και το φαγητό. Να σας πω πώς ξεκίνησε το συσίτιο. Έκανα ένα πρόγραμμα στο σχολείο, στο δεύτερο λύκειο εδώ της περιοχής του Τριλό. Και κάναμε ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν η κρίση της εποχής μας και πώς την αντιμετωπίζουμε. Ψάξα τα παιδιά και ψάξα σπουδαία πράγματα για την κρίση, ήταν δεύτερα λυκείου. Μετά αρχίσουν τα παιδιά όταν ήταν αντιμετώπιση. Παπαχρήστο, θέλουμε και εμείς να αρχίσουμε να μαγειρεύουμε για κάποιους που βρίσκονται στα πολύ έξω. Λοιπόν, και ξεκινάνε. 5 μερίδες στο ένα παιδί, 10 το άλλο, 5 το άλλο. Φτάσαμε 30 μερίδες και έρχεσαι να δίνουν τα παιδιά τις μερίδες. Πολύ σύντομα είδα όμως ότι αυτό μπερδεύει, αυτό κάνει, εντάξει, στις οικογένειες τα παιδιά. Λέω, είστε μάγκες να βρούμε ένα χώρο και να μαγειρεύετε εσείς. Για 1,5 χρόνο στην αρχή μαγειρεύαν τα παιδιά και έχω όλες τις φωτογραφίες που γελάει κανένας με την ομορφιά, με τον τρέλα, με τον τρόπο κτλ. Και ακόμα και τώρα, πολλές, δηλαδή αν δεις τώρα στο site μας προχτές, ήταν 20 πιτσιρίκια που ήρθαν για να ζωγραφίζουν έξω από τις συσκευασίες καρδούλες, ευχούλες, συνθήματα κτλ. Για να τα διαβάζουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα πάρουν το συσίτιο. Ωραία. Λοιπόν, Παπαχρήστο, να είμαστε σε επικοινωνία. Θα τον βάλω γραφείο τύπου τον λοιπόν, κόκκινο. Θα δούμε τι γίνεται. Ας τα γραφεία τύπου και τις μπούρδες. Γιατί εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναδεικνύεται και κυρίως πρέπει να το στηρίζουμε. Να έχεις καλή δύναμη σε αυτό το οποίο κάνεις, Παπαχρήστο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Και χαρά μου. Λοιπόν. Θα τα πούμε και από κοντά. Να είστε καλά, βεβαίως.